Έχω προσκληθεί κυρίως με την επιστημονική μου ιδιότητα για να μιλήσω για την ευρωπαϊκή εμπειρία της πολιτικής κατά των μισθών. Δεν θα παραλείψω βέβαια την Ελλάδα, αλλά θα την τοποθετήσω μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η παρουσίασή μου θα είναι στα ελληνικά, αλλά οι διαφάνειες έχουν ετοιμαστεί στα αγγλικά, ώστε να διευκολύνουν τους ξένους προσκεκλημένους και επισήμου. Το θέμα μου είναι η πολιτική κατώτερων μισθών στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης. Θα ξεκινήσω με μερικές σκέψεις πάνω στο σύστημα διαμόρφωσης των μισθών και το ρόλο που παίζει ο κατώτερος μισθός στη διαμόρφωση των αμοιβών παγκοσμίως. Και θα πω ότι μπορούμε να διακρίνουμε δύο ομάδες χωρών, ξεκινώντας από τις χώρες τις αναπτυσσόμενες, οι χώρες του οικονομικού νότου, παγκόσμιου νότου, όπου ο κατώτατος μισθός έχει ένα κομβικό ρόλο στον καθορισμό των μισθών, επειδή σε αυτές τις χώρες τυχαίνει να υπάρχει πολύ μεγάλη παραοικονομία και εκτεταμένος άτυπος τομέας, όπως επίσης και εξαγωγική κλάδη έντασης εργασίας και χαμηλών αμοιβών, όπου πολλές φορές δεν υπάρχει και συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Σε αυτές τις χώρες, ο κατώτατος μισθός παίζει το ρόλο του σήματος, του φάρου, και επηρεάζει το σύνολο των εξελίξεων των μισθών σε όλη την οικονομία. Στις χώρες τις οικονομικά αναπτυγμένες, όπως τις λέμε χώρες του βορρά, του οικονομικού βορρά, ο κατώτατος μισθός παίζει δευτερεύοντα ρόλο σε σχέση με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις ως εργαλείο διαμόρφωσης των μισθών. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κατάσταση είναι ανάμεικτη. Στις βόρειες, δυτικές και νότιες ευρωπαϊκές χώρες και σε κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει και λειτουργεί ένας εθνικός κατώτατος μισθός, όχι σε όλες αλλά στις περισσότερες, και αυτός ο κατώτατος μισθός αντιπροσωπεύει ένα δίκτυο ασφάλειας για αυτούς τους εργαζόμενους οι οποίοι δεν μπορούν να καλυφθούν από τους βασικούς μισθούς, τους κατώτατους μισθούς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αντίθετα, στην Ανατολική Ευρώπη, στις χώρες αυτές δηλαδή που ανήκαν στο πρώην σοσιαλιστικό στρατόπεδο, η κάλυψη από συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ο άτυπος τομέας της οικονομίας είναι πολύ εκτεταμένος και ο κατώτατος μισθός παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και είναι και αυτός ένας μισθός αναφοράς που επηρεάζει τις εξελίξεις των μισθών στο σύνολο της μισθολογικής κατανομής. Θα κάνω κάποιες τώρα αναφορές στις θεωρητικές λειτουργίες του κατώτατου μισθού για να προχωρήσω στη συνέχεια στην εμπειρική ανάλυση. Θυμίζω ότι η βασική λειτουργία του κατώτατου μισθού ιστορικά ήταν να εγγυάται ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης σε όλους τους εργαζόμενους πάνω από το επίπεδο της φτώχειας, από το κατώφλι της φτώχειας, και ανάλογα με αυτό που η εκάστοτε κοινωνία θεωρούσε ως ελάχιστο αποδεκτό εισόδημα. Η δεύτερη λειτουργία του κατώτατου μισθού, η θεωρητική του λειτουργία, είναι να περιορίζει αυτό που λέμε υπερεκμετάλλευση στην αγορά εργασίας, διότι μας είπε ο κ. Καζάκος ότι οι σχέσεις αυτές είναι ασύμμετρες και άρα υπάρχει εκμετάλλευση στις εργασιακές σχέσεις, αλλά ο κατώτατος μισθός προσπαθεί να μειώσει την υπερεκμετάλλευση και να μειώσει και τις ανισότητες, κυρίως στο κάτω μισό της καταναμής των μισθών. Τρίτη λειτουργία είναι να μειώσει το μισθολογικό χάσμα αμοιβών ανδρών και γυναικών, δεδομένου ότι οι γυναίκες τείνουν να υπερεκπροσωπούνται μεταξύ των χαμηλά αμοιβόμενων εργαζόμενων. Τελευταίος,
αλλά πολύ σημαντικός, εξίσου σημαντικός ρόλος και λειτουργία, είναι ότι ο κατώτατος μισθός αποβάλλει από την οικονομία τις παρασιτικές λεγόμενες από το Sidney και Beatrice Webb, από το Sidney και Beatrice Webb, γνωστοί διανοούμενοι των αρχών του, τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα, τις παρασιτικές δηλαδή επιχειρήσεις, οι οποίες δεν τηρούν τα εργασιακά δικαιώματα, καθώς και τις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν τεχνολογική υστέρηση, προκειμένου να ωθήσει μια οικονομία και τις επιχειρήσεις της να επενδύουν στις δεξιότητες των εργαζομένων και σε μέτρα που ενισχύουν την παραγωγικότητα, δηλαδή προς όφελος της κοινωνικής ευημερίας. Ο προσδιορισμός του ύψους του κατώτατου μισθού είναι αποτέλεσμα ανταγωνιστικών ή και συγκλινών των στόχων μεταξύ κυβερνήσεων, συνδικάτων και εργοδοτικών οργανώσεων. Αυτοί οι στόχοι, οι επιμέρους στόχοι, επηρεάζονται από την αλληλεπίδραση του κατώτατου μισθού με το σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και από τις συνέπειες που έχει ο κατώτατος μισθός στην απασχόληση και στον κοινωνικό προϋπολογισμό του κράτους. Διότι ως γνωστόν, πάρα πολλά επιδόματα, κοινωνικά επιδόματα, συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Έρχομαι τώρα στα καθεστώτα κατώτατου μισθού που ισχύουν στην Ευρώπη και πώς εμπλέκονται οι κοινωνικοί εταίροι, οι κοινωνικοί συνομιλητές, οι κοινωνικοί ανταγωνιστές στη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού. Σε 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα δεν υπάρχει καθολικό κατώφλι μισθών. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας εθνικός κατώφλος μισθός και ισχύουν μόνο κλαδική βασική μισθή ή επαγγελματική βασική μισθή. Στις 22 από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει ένα καθολικό κατώφλι μισθών, όπως εκφράζεται μέσα από τους εθνικούς κατώτατους μισθούς που επιβάλλονται δια νόμου, που είναι νομοθετικά κατοχυρωμένοι, θα λέγαμε, διότι είναι διαφορετικό το να επιβάλλεται δια νόμου και να είναι νομοθετικά κατοχυρωμένος ένας μισθός. Τώρα, οι κοινωνικοί εταίροι εμπλέκονται σε αυτή στον καθορισμό των μισθών, είτε μέσω διμερών διαπραγματεύσεων, στο Βέλγιο και στη Γερμανία από το 2015, όχι με την αμυγή μορφή της συλλογικής διαπραγμάτευσης, αλλά μέσα από επιτροπή όπου είναι ίση η εκπροσώπηση εργοδοτών και εργαζομένων και είναι επικεφαλής ένας ανεξάρτητος πρόεδρος. Άρα είναι διμερής η διαπραγμάτευση. Στην Ελλάδα το σύστημα αυτό λειτουργήσε μέχρι το 2012 και όχι πλέον. Ελπίζουμε να μπορέσει να αποκατασταθεί αυτή η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στη διαπραγμάτευση. Στις υπόλοιπες χώρες που βλέπετε παρακάτω, Βουλγαρία, Εστονία, Πολωνία, Σλοβακία και Δημοκρατία της Τσεχίας, οι κοινωνικοί εταίροι διαπραγματεύονται και το κράτος αποφασίζει σε περίπτωση που αυτοί δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Ενώ στις χώρες που απαριθμούνται για να μην τις βλέπετε στη διαφάνεια, στις υπόλοιπες δηλαδή χώρες από αυτές στις οποίες αναφέρθηκα, οι κοινωνικοί εταίροι συμμετέχουν σε μια διαβούλευση με πρωτοβουλία του κράτους, αλλά είναι το κράτος που παίρνει την τελική απόφαση, χωρίς να δεσμεύεται από διαβούλευση. Σε όλο αυτό το σύστημα, η Ελλάδα αποτελεί την εξαίρεση. Μέσα από την νομοθετική μείωση του κατοφλίου των μισθών το 2012, ενάντια στη θέληση των κοινωνικών εταίρων, αυτή τη στιγμή δεν έχει σύστημα εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων στη διαμόρφωση των κατώτατων μισθών. Έχουμε πάγωμα των κατώτατων μισθών μέχρι τις 31/12 του 2016 και σύμφωνα με αυτό που προβλέπεται με μνημονιακό νόμο, από 1η-1η του 2017, η κυβέρνηση θα αποφασίζει κάθε χρόνο το ύψος του κατώτατου μισθού μετά από τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους.
Πάντως για την περίοδο 2012-2015 έχουμε νομοθετική επιβολή του κατώτατου μισθού. Έρχομαι τώρα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στη σχέση που έχει ο κατώτατος μισθός με την καταπολέμηση της φτώχειας εντός της εργασίας. Στο διάγραμμα αυτό, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά γιατί έχουμε πολύ φως μέσα στην αίθουσα, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των καθεστώτων κατώτατου μισθού, δηλαδή μεταξύ του καθεστώτος των κλαδικών και επαγγελματικών μισθών και της ανυπαρξίας εθνικού κατώτατου και των καθεστώτων που έχουν εθνικό κατώτατο. Δεν υπάρχει λοιπόν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του καθεστώτος κατώτατου μισθού και του ποσοστού χαμηλόμισθων εργαζόμενων στην οικονομία. Αυτά είναι τα στοιχεία για το 2008, δηλαδή πριν την έναρξη της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, και βλέπουμε ότι ενώ οι χώρες που δεν έχουν εθνικό κατώτατο μισθό βρίσκονται κάτω, δηλαδή έχουν χαμηλότερο ποσοστό εργαζόμενων φτωχών από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι χώρες που έχουν εθνικό κατώτατο μισθό έχουν από πολύ χαμηλό ως πάρα πολύ υψηλό ποσοστό εργαζόμενων φτωχών. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να εξηγηθεί με διάφορους τρόπους. Υπάρχουν τρεις βασικές εξηγήσεις. Πρώτον, ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί από μόνος του να μειώσει το ποσοστό εργαζόμενων φτωχών στην οικονομία. Για να υπάρξει αυτό το ευνοϊκό αποτέλεσμα, πρέπει να είναι διασυνδεδεμένος με το σύστημα συλλογικής διαπραγμάτευσης. Δεύτερον, η απόσταση μεταξύ του κατώτατου μισθού και του μέσου ή του διάμεσου μισθού στην οικονομία θα πρέπει να είναι μικρή. Και τρίτον, πρέπει ο κατώτατος μισθός να εφαρμόζεται στο σύνολο της οικονομίας και να μην υπάρχει ένας άτυπος τομέας της οικονομίας που να εφαρμόζει χαμηλότερους από τον κατώτατο μισθό. Δίνω ένα παράδειγμα. Αν βλέπετε, θα σας το πω, εγώ για όσους βρίσκονται στο πίσω μέρος της αίθουσας, η Ελλάδα το 2008 είχε το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό εργαζόμενων φτωχών στην οικονομία της, 14,5%, ενώ το ποσοστό κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ήταν 65%, ήταν μεσαίο προς υψηλό μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η σχέση μεταξύ κατώτατου και μέσου μισθού της οικονομίας ήταν αρκετά υψηλή. Η Ελλάδα βρίσκεται εδώ. Για όσους είναι στο πίσω μέρος της αίθουσας. Πώς εξηγείται λοιπόν ότι έχει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό, είχε μάλλον το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό χαμηλόμισθο? Από το γεγονός ότι υπήρχε ένας τομέας της οικονομίας όπου δεν εφαρμοζόταν ο κατώτατος μισθός. Πάμε στις πολιτικές κατώτατου μισθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της πρόσφατης και τρέχουσας για τη χώρα μας κρίσης. Οι μεγαλύτερες αλλαγές είναι οι εξής. Στις χώρες οι οποίες εφάρμοσαν τις σκληρότερες πολιτικές λιτότητας και προγράμματα νεοφιλελεύθερης προσαρμογής, τα οποία επιτηρούσε η Τρόικα και επιτηρεί ακόμα, τουλάχιστον στη χώρα μας, υπήρχε πάγωμα των κατώτατων μισθών. Συγκεκριμένα στην Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Βουλγαρία, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία πριν της Ελλάδος. Σε όλες αυτές τις χώρες, μόλις τελείωσαν οι περίοδοι του παγώματος, υπήρξε αύξηση των κατώτατων μισθών. Αμέσως μετά, σε πάρα πολλές χώρες, σημαντική αύξηση. Η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση. Με την μείωση κατά 22% του κατώτατου μισθού και την εισαγωγή ενός κατώτατου μισθού ειδικού για τους νέους κατά 13% κάτω από τον γενικό κατώτατο μισθό, σε συνδυασμό με την κατάρριστο της συλλογικής διαπραγμάτευσης, είμαι η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ουσιαστικά σημείωσε μείωση του κατώτατου μισθού όχι μόνο σε ονομαστικούς όρους αλλά και σε πραγματικούς. Σε πραγματικούς όρους η μείωση του κατώτατου μισθού ήταν 20% λόγω του αποπληθωρισμού που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια. Το πολύ σημαντικό είναι ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα πια δεν αποτελεί
ένα μισθό ο οποίος είναι αρκετός για την επιβίωση, την αυτόνομη επιβίωση των ανθρώπων, των εργαζομένων και ακόμα περισσότερο την επιβίωση και την αυτόνομη επιβίωση των νέων ανθρώπων. Θα έλεγα ότι είναι προσβολή στην αξιοπρέπεια των νέων ανθρώπων με τα υψηλά ποσότητα να μπαίνουν στην αγορά εργασίας με αυτό το ύψος κατώτου μισθού. Σε δύο λεπτά τελειώνω. Λοιπόν, πολύ πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εδώ μπορείτε να δείτε αυτές τις αυξήσεις του πραγματικού μισθού, δηλαδή του μισθού σε σταθερές τιμές, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα είναι στο αριστερό μέρος, είναι η μοναδική η οποία είχε μείωση του κατώτου μισθού σε σταθερές τιμές. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στις χώρες, στις πρώην ανατολικές χώρες, στις οποίες, όπως σας είπα, υπάρχει χαμηλό ποσοστό κάλυψης από συλλογικές διαπραγματεύσεις. Τώρα, οι νέες εξελίξεις στην πολιτική κατώτα του μισθού είναι πολύ σημαντικές σε δύο χώρες, στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γερμανία, όπως γνωρίζουμε και αναφέρθηκαν προηγούμενοι μελετητές, το 2005 υιοθετήθηκε για πρώτη φορά ο εθνικός κατώτατος μισθός. Ο στόχος ήταν να υπάρχει ένα κατόφλι μισθών για τον αυξανόμενο και οδιογούμενο τομέα της οικονομίας που έχει τους χαμηλούς μισθούς, με εργαζόμενους δηλαδή που δεν προστατεύονται από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν προβλεφθεί αλλεπάλληλες αυξήσεις μισθών μεταξύ 2016-2020 με σκοπό να μειωθούν τα επιδόματα που δίνει το κράτος στους εργαζόμενους φτωχούς. Δηλαδή είναι λόγοι δημοσιονομικοί που επέβαλαν την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αλλά γενικότερα υπάρχει ισχυρότατο ενδιαφέρον σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του ότι υπάρχει διάβρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μείωση της συνδικαλιστικής πυκνότητας, τα έδειξε τα στοιχεία η κυρία Σούζαν Χίτερ προηγουμένως. Με αυτή την τελευταία διαφάνεια θα μιλήσω για τις σύγχρονες συζητήσεις που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρώτες συζητήσεις αφορούν την είσοδο του εθνικού κατώτατου μισθού στις χώρες όπου δεν υπάρχει εθνικός κατώτατος μισθός. Στην Ιταλία, Αυστρία, Φιλανδία και Δανία αντιδρούν τα συνδικάτα, ενώ ο Ρέντσι έχει, στο Jobs Act έχει δώσει τη δυνατότητα για θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού. Ενώ στην Κύπρο αντιδρούν οι εργοδοτικές οργανώσεις. Στην Ελλάδα το διακύβευμα είναι να επανέλθουν οι κοινωνικοί εταίροι στη διαπραγμάτευση του κατώτατου μισθού με σκοπό να υπάρχει και μια αναπροσαρμογή προς τα πάνω τα επόμενα χρόνια. Ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια συζήτηση που συνδυάζεται τώρα αυτή τη στιγμή και με την εξέλιξη του διαλόγου για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Πυλώνα, τίθεται στην ημερήσια διάταξη η Ευρωπαϊκή Νόρμα Κατώτατων Μισθών, που μας λέει ότι σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί ο κατώτατος μισθός στο ύψος 60% του διάμεσου μισθού της οικονομίας, με σκοπό να καταπολεμήσει τη φτώχεια στην εργασία και να σταθεροποιήσει την εσωτερική ζήτηση με σκοπό την αποτροπή των αποπληθωριστικών πιέσεων και της μακροχρόνιας θεσιμότητας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ.